δηλώσω την πλήρη ικανοποίηση εκ μέρους της κυβέρνησης για την διενέργεια του δημοψηφίσματος. Εγγυηθήκαμε, διοργανώσαμε και διεκπεραιώσαμε το δημοψήφισμα με αίσθημα ευθύνης, συνένεσης και συνέργεια των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 41 χρόνια μετά έγινε ξανά δημοψήφισμα στη χώρα μας, μέσα σε 6 μέρες. Η κοινή γνώμη και η αίσθηση που υπάρχει από το πρωί συνηγορεί στο ότι υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση σε όλο τον κόσμο για τον τρόπο που διεξήχθη το δημοψήφισμα, και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των συναρμόδιων Υπουργείων, στους δημόσιους οργανισμούς, στην αστυνομία που από την πλευρά της έκανε ό,τι πρέπει, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπήρχε είτε της ταλιώς κανένα πρόβλημα. Η συμβολή όλων υπήρξε αποφασιστική σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο τόνος δόθηκε από τα εκατομμύρια των πολιτών, γυναικών και ανδρών αυτής της χώρας, της Ελλάδας. Μια υποδειγματική δημοκρατική συμπεριφορά ενός μεγάλου ποσοστού, πάνω από 50% κατά τις πρώτες ενδείξεις επί του συνολικά εγγεγραμμένου αριθμού, στους οποίους περιλαμβάνεται, εξ όσων γνωρίζετε, και περίπου 2 εκατομμύρια συνελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό ως ομογενείς ή άλλοι. Επί του συνολικού λοιπόν αριθμού πρέπει να είναι πάνω από 50% η συμμετοχή. Ο τόνος δόθηκε από όλους αυτούς για μια άψογη διαδικασία, για ελάχιστες, κυριολεκτικά ελάχιστες εξαιρέσεις προβληματικών συμπεριφορών που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Είχαμε να επιλύσουμε πάρα πολλά προβλήματα και όλοι το αντελήφθησαν όταν η Βουλή και δια του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτού του δημοψηφίσματος. Πολλά προβλήματα τεχνικά, θεσμικά, κανονιστικά, η βοήθεια όλων και των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφορευτικών επιτροπών και των εκπροσώπων των επιτροπών και των κομμάτων υπήρξε αποφασιστική στο να διεξαχθεί αυτή η διαδικασία άψογα. Είχαμε διάφορα προβλήματα από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν λέγονται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες υπήρξαν επιθέσεις σε ιστοσελίδες, αλλά ακόμα και στην πλατφόρμα του Υπουργείου, σε αυτό που λέμε κυβερνοχώρος, που αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ εύκολα με τη συνδρομή όλων των αναγκαίων δυνάμεων και υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί με όλο το σχεδιασμό. Τα αντιμετωπίσαμε όλα. Αυτή καθ' αυτή η διαδικασία, η διενέργεια, το κλίμα αποτελούν μια προσφορά, μια συνεισφορά ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο που έχει στραμμένα τα μάτια του επάνω μας, πάνω στη χώρα μας. Ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα κουλτούρας δημοκρατικής στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, ένα μήνυμα συναπόφασης ανεξάρτητα της ιδιαίτερης και διακριτής επιλογής του καθένα για το ότι η χώρα, ο λαός μας, θέλει να προχωρήσει και να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Στις 9 η ώρα πιστεύουμε πως θα υπάρχει από την εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε το Υπουργείο, τη Singular, μια οριστική ένδειξη. Αμέσως μετά τη λήξη αυτής της δημόσιας παρέμβασής μου
θα υπάρξει το πρώτο πανελλαδικό αποτέλεσμα από την εταιρεία, αλλά η ένδειξη, ακριβώς για να έχουμε μια σοβαρότητα, θα είναι στις 9 η ώρα και βεβαίως στη λήξη της καταμέτρησης θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω πως μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις κοινωνικές, τις οικονομικές, έτσι όπως προσωπικά, συλλογικά, οικογενειακά βίωσαν οι συμπολίτες μας αυτή τη βδομάδα, αυτή η μεγάλη δημοκρατική προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία και αποτελεί για όλους μας ένα όπλο και μια παρακαταθήκη ιστορικής σημασίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η...